Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Από το στρατηγείο του στο Μαραλάγκο, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, οργανώνει τη διακυβέρνησή του από το νέο έτος. Στο πλευρό του, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Elon Musk, είναι παρόν στα σημαντικά του τηλεφωνήματα με ξένους ηγέτες. Προτεραιότητες του Τραμπ είναι η οικονομία και το μεταναστευτικό. Ήδη έχει αποφασίσει πως ο τσάρος των συνόρων θα είναι ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο αρνείται τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν τις τελευταίες ημέρες. Είπε πως ο Πούτιν δεν έχει ακόμα συγκεκριμένα σχέδια να μιλήσει με τον Τραμπ. Τώρα, επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο. Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, θα μας πει ο Θοδωρής Κολυδάς. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Ράγια. Επίσης. Ότι οι βροχές θα εκδοθούν στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στα δυτικά υπηρετικά τμήματα, συγκεκριμένα στη Δυτική Στερά και τη Δυτική Πελοπόννησο, καθώς επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Τώρα, γενικότερα και αύριο θα έχουμε και σε αυτές τις περιοχές, ενδεχομένως και στη Θεσσαλία, κάποια φαινόμενα. Να σημειώσουμε ότι οι περισσότερο δυνατές βροχές θα επηρεάσουν την υπηρετική Ελλάδα και συγκεκριμένα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και τη Δυτική Πελοπόννησο και την Τετάρτη. Στις υπόλοιπες περιοχές, παρότι θα έχουμε κάποιες βροχές, δεν θα είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα αύριο το απόγευμα ενδέχεται να βρέξει λίγο. Ενώ στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα οι βροχές πολύ λίγες και οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 φορ. Η θερμοκρασία θα ανέβει πάντως από αύριο λίγο, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Θοδωρή. Νέος κύκλος καταθέσεων ξεκινά από σήμερα για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα τον περασμένο Αύγουστο, που άνοιξε και την υπόθεση με τους θανάτους των 5 νεκρών παιδιών. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιόν. Έχει περισσότερες πληροφορίες η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Τασούλα. Ράνια, όσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας του μικρού Παναγιωτάκη, όχι μόνο την ημέρα που πέθανε, αλλά και την προηγούμενη, θα καταθέσουν ως μάρτυρες. Η έρευνα πλέον εστιάζει και το προηγούμενο βράδυ. Το τι έγινε δηλαδή στο σπίτι της οικογένειας. Σημαντική κρίνει τη μαρτυρία μιας κοπέλας, είναι μακρινή συγγενής της μητέρας του Παναγιωτάκη, που το προηγούμενο βράδυ ήταν στο σπίτι μαζί με το μωρό, την Ειρήνη και ένα ακόμη άτομο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το παιδί δεν ήταν καλά και μάλιστα έκανε μετό, το έκανε μπάνι και ηρέμησε μόλις πήγε η μητέρα του γύρω 10 και μισή το βράδυ. Η γυναίκα αυτή δεν είδε κάτι ύποπτο όλο το βράδυ, καθώς έμεινε στο σπίτι και το πρωί την ώρα που έφευγε, ο Παναγιωτάκης κοιμόταν και δεν είδε κάτι ανησυχητικό. Η είδηση ότι λίγη ώρα μετά πέθανε όχι μόνο τη σόκαρε, αλλά προσπαθεί και η ίδια να βρει την αιτία και να μάθει την αλήθεια. Να μένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες και η μητέρα του μικρού του παιδιού. Πρόκειται για συμπληρωματική κατάθεση μετά την εισαγγελική παραγγελία. Την υπόθεση, όπως είπε, θα την αναλάβει πλέον των ανθρωποκτονιών και πρέπει να σου πω ότι ήδη κλιμάκι βρίσκεται στην Αμαλιάδα προκειμένου να παραλάβει τη δικογραφία. Τασούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακόμα ένας νέος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, μόλις 18 ετών, οδηγός μοτοσικλέτας, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο το πρωί. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι εικόνες του τροχαίου στην Οίκαια, όπου ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια έπεσε σε άλλα σταθμευμένα οχήματα. Η Ελευθερία Σπυράκη μαζί μας για να μας ενημερώσει. Ράνια, το λεωφορείο μόλις είχε βγει από το άμαξο στάσιο και ξεκινούσε το δρομολόγιο του. Ωστόσο, η συμβολή των οδών Λαοδικίας και Ταρσού συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια ακολούθησε τρελή πορεία, έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σταμάτησε μετά από 100 μέτρα. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, 5 στο σύνολο και μία μηχανή, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του λεωφορείου στον ώμο και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι εκείνη τώρα μέσα στο λεωφορείο δεν υπήρχε κόσμο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί μετά από τροχαίο με μηχανές στην Κυψέλη. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κυψέλης και Ζακύνθου και σε αυτή την περίπτωση προσπαθεί η τροχιά να βγάλει συμπέρασμα τι ακριβώς οδήγησε σε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ. Οι έξυπνες κάμερες στα φανάρια θα αρχίσουν να τοποθετούνται σύντομα στην Αττική και θα καταγράφουν τους οδηγούς που παραβιάζουν το κόκκινο. Σήμερα υπεγράφει η σχετική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στην ανάδοχη εταιρεία. Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε πως στόχος είναι η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 388 κάμερες θα τοποθετηθούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και τους επόμενους μήνες θα τοποθετηθούν οι κάμερες σε 98 κομβικά σημεία που έχει υποδείξει η τροχαία στην περιφέρεια.
Τώρα ένα βήμα πριν χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις έχουν και δικαστική διάσταση με φόντο τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη. Θα μάθουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σαββοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ράνια, κυρίες και κύριοι. Από μια κλωστή, λοιπόν, κρέμεται η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Θεοδόρα Τσάγκρη αναμένεται να είναι και ο καταλήτης των εξελίξεων, ωστόσο παραμένει ακόμη βουλευτής, ενώ παρατήθηκε νωρίτερα από τη θέση της γραμματέως κοινοβουλευτικής ομάδας και από τα κομματικά όργανα. Τον ίδιο δρόμο έχει και ο Θάνος Μωραϊτής, ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας. Και οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος, Γιώργος Γαβρίλος και Γιάννης Αρακιώτης, οι οποίοι όμως οι δύο τελευταίοι παραμένουν βουλευτές. Τώρα, μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των τεσσάρων βουλευτών, Παπά, Βλονίτη, Μάλαμα και Χριστίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 31 βουλευτές, όσους δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εντείνονται οι πιέσεις προς τους βουλευτές που σκέφτονται να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω πίεσης είναι και το ποθανέσχες του κυρίου Κασελάκη, το οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει χαρακτηρίσει ψεύτικο. Και όπως όλα δείχνουν, δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δικαστικά, ποινικά και αστικά θα κινηθεί και ο Στέφανος Κασελάκης με αγωγές και μηνύσεις εναντίον όμως φυσικών προσώπων και όχι κατά του κόμματος. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Ειρήνη Σαββοπούλου. Σε διακοπή οδηγήθηκε σήμερα η δευτεροβάθμια δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του. Κατά την έξοδό του από το δικαστήριο, ο ηθοποιός μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας πως είναι αθώος. Δήλωσε επίσης πως μάχεται για να αποδείξει την αθωότητά του και ελπίζει στο τέλος να φανεί. Είμαι καλά, είπε. Είμαι εδώ και δεν έχω καμία πικρία. Ασχολούμαι μόνο με το δικαστήριο. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.